Βλέπουμε πώς ετοιμάζεται τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ένα μύρμα να τον ακούσουμε, νομίζω. Ο Κυριάκος Κούσιος να προβεί σε δηλώσεις. Βρίσκεται στην ατζέντα και το Κυπριακό, να δούμε αν θα κάνει σχετικές δηλώσεις εν ώψη της προετοιμασίας για την άτυπη πενταμερή. Το οποίο έχει τη σημασία του στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και αντιλαμβανόμαστε ότι και η πανδημία και η διαχείριση της πανδημίας, βεβαίως και των εμβολίων, ήταν κάτι που απασχόλησε τους υπουργούς της κυβέρνησης. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το κυριότερο τώρα, μαζί με το εθνικό πρόβλημα. Ετοιμάζεται στο Βήμα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Κυριάκος Κούσιος. Έβγαλε και τη μάσκα του για να τον βλέπουμε καλύτερα, πιο επικοινωνιακά. Ναι. Πρέπει να μιλάει εκεί με το. Με τους ανθρώπους, με τους συναδέλφους και με τους κινηματογραφιστές. Αν μπορούμε να πάρουμε λίγο φυσικό ήχο από την προετοιμασία. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Πριν καιρών είναι πράγματι κάτι το οποίο νομίζω και εσείς αλλά και εμείς θέλαμε να επαναληφθεί σύντομα, δυστυχώς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Δεν ήταν δυνατόν να έχουμε αυτήν την ενημέρωση και την επαφή. Ελπίζουμε ότι οι συνθήκες θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε τις επαφές μας. Θα κάνουμε τακτικά την ενημέρωση των δημοσιογράφων και εννοείται ότι θα απαντούμε και σε όποιες ερωτήσεις μας υποβληθούν. Να ξεκινήσουμε σήμερα με το Κυπριακό. Γνωρίζετε ότι χθες συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για τις εξελίξεις. Κυρίως η ενημέρωση αφορούσε τις επαφές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας της τελευταίας περίοδου, όπως ήταν η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη, η τηλεδιάσκεψη με την καγκελάριο Μέρκελ, τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Σαρλ Μισελ, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λέγεν, αλλά και τον κύριο Τζοζεφ Πορέλ όταν επισκέφθηκε την Κύπρο. Επίσης, η συνάντηση με την κυρία Τζέιν Χολούτ, την ειδική αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Και επίσης ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς για τις αποφάσεις του, για τις προθέσεις μας για την άτυπη πενταμερή. Και είναι ο στόχος μας σίγουρα να υπάρξει επιτυχία στην άτυπη πενταμερή στην Γενέβη το τέλος του Απρίλη, να υπάρξει σύγκληση για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η συνέχιση των συνομιλιών επί της ουσίας του Κυπριακού. Πρόθεσή μας είναι να υπάρξει μια σύγκληση ώστε να συνεχίσουμε από το σημείο που μπήναμε στο Κραν Μοντανά. Έχει γίνει αρκετή δουλειά η οποία δεν μπορεί να διαγραφεί ή να παραγνωριστεί. Υπάρχει όλη η προηγούμενη διαδικασία, είτε αυτά είναι μέσω των συγκλήσεων ή μέσω των συμφωνιών κορυφής, είτε όταν έγινε η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας μαζί με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις 25 του Νιόβρη του 19 στο Βερολίνο. Όλα αυτά δεν μπορούν να διαγραφούν. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να πετύχουμε τη συνέχιση των συνομιλίων από εκεί που μείναμε, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των ψηφισμάτων και αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που καθορίζουν τη μορφή λύσης και είναι επίσης η επιθυμία της πλευράς μας και είναι κάτι για το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπαθεί με τις επαφές τις οποίες έχει να πείσει ότι θα πρέπει να είναι παρούσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην άτυπη πενταμερή, γιατί έχει να προσφέρει και στις δύο πλευρές. Η Κύπρος είναι κράτος μέλος, αλλά
και με την λύση του Κυπριακού προβλήματος θα συνεχίσει να είναι κράτος μέλος. Αυτό λοιπόν είναι οι προθέσεις μας και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τη λύση για το θέμα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω στην ουσία. Να έρθουμε τώρα στο θέμα των εμβολιασμών. Γνωρίζετε το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί με τα εμβόλια της AstraZeneca. Αναμένεται η απόφαση μέχρι την Πέμπτη εάν θα συνεχίσουν οι εμβολιασμοί. Είναι σημαντική η αριθμή των εμβολίων της AstraZeneca που λαμβάνουμε και επηρεάζουν σίγουρα το εμβολιαστικό μας πρόγραμμα. Οι ενδείξεις οι οποίες υπάρχουν είναι ότι στο τέλος θα επιτραπεί, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να βεβαιώσουμε προτού ληφθεί η απόφαση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Την Πέμπτη λοιπόν θα ληφθεί η απόφαση και αμέσως μετά την απόφαση, ανάλογα και με την απόφαση, θα προχωρήσουμε. Έχει σημασία να σημειώσουμε ότι η κυβέρνηση μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών τα οποία κάνει για εξασφάλιση ικανοποιητικού αριθμού εμβολίων και λόγω των προβλημάτων τα οποία παρουσιάζονται, όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, ληφθήκε απόφαση μετά από οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας για να αγοραστεί σε πρώτη φάση η ποσότητα των 50.000 εμβολίων Sputnik. Αυτή είναι η πρώτη δόση και η σημασία του αριθμού είναι σχετική πάντοτε με τον χρόνο έγκρισης του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα παραμείνουμε μόνο σε αυτήν την ποσότητα αν η έγκριση γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο αριθμός 50 είναι η πρώτη δόση, αλλά απλά για να γίνουμε πιο αντιληπτοί, εάν η έγκριση γίνει στο τέλος του χρόνου, οπότε θα έχει εμβολιαστεί ήδη μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού μας, πιθανόν να μην χρειαζόμαστε μεγάλες ποσότητες. Έχει λοιπόν σημασία πότε θα υπάρξει έγκριση και ανάλογα με τις ανάγκες θα αυξηθούν ανάλογα και οι ποσότητες τις οποίες θα παραγγείλουν. Να έρθω σε ένα άλλο θέμα, στο μεταναστευτικό, για το οποίο γίνονται πολύ μεγάλες και έντονες συζητήσεις. Είναι ένα ουσίας θέμα για την κυβέρνηση. Να θυμίσω ότι οι μεταναστευτικές ροές τις οποίες δέχεται η Κύπρος είναι οι μεγαλύτερες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.